το σέβεται, ενώ είναι το σπίτι του στην ουσία, πετάει σκουπίδια, δεν προσέχει. Σε 13 από τις 26 χώρες που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα για την κλιματική αλλαγή, οι ερωτηθέντες την κατατάσσουν πρώτη ως προς την επικινδυνότητά της σε σύγκριση με όλα τα άλλα ζητήματα που θεωρούνται κρίσιμα για την προστασία του πλανήτη. Οι Έλληνες σε ποσοστό 90% χαρακτηρίζουν την αλλαγή του κλίματος μια μεγάλη απειλή, ενώ έντονες είναι οι ανησυχίες που εκφράζουν και οι χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Γαλλία, η Ισπανία και το Μεξικό. 8 στους 10 πολίτες των κρατών αυτών, μάλιστα, σημειώνουν πως πρέπει άμεσα να μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις κλιματικές αλλαγές και κατά συνέπεια την αλλαγή του κλίματος και τις ζωικές συνθήκες του ανθρώπου. Οι 9 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι προσωπικές ενέργειες ενάντια στην κλιματική αλλαγή θα συμβάλλουν στην εξασθένιση του προβλήματος, με την πιο κοινή ενέργεια να αφορά τη μείωση της αλόγης της κατανάλωσης του νερού, καθώς και τα απορρίμματα στους δρόμους και τις ακτές. Στη Γερμανία ισχύει κάτι τέτοιο? Στη Γερμανία έχουμε άλλα προβλήματα. Στη Γερμανία λέμε μπροστά κούκλα και πίσω πανούκλα. Δηλαδή, εκεί έχουμε μεγάλες λήψεις. Εκεί κάνουμε μεγάλα αμαρτήματα. Παραδείγματος χάρη, τα απορρίμματά μας θα πακεταρίζουν όμορφα, όπως οι Γερμανοί έχουν συνήθεια να κάνουν κάτι όμορφο πάντα, και τα στέλνουμε στις φτωχές χώρες της Αφρικής, της Μαλαισίας, στην Κίνα. Δηλαδή, κάνουμε export των απορριμμάτων μας. Πληρώνουμε, επειδή έχουμε χρήματα, πληρώνουμε. Έχουμε καθαρά τα δικά μας μέρη και τις δικές μας πόλεις, που είναι όμως. Τελικά δεν έχουμε αποτελεσματικές ενέργειες. Δηλαδή η ρύπανση παραμένει. Φεύγει από εμάς και πάει σε άλλη χώρα. Ο Θεοχάρης Ζάγκας, πρόεδρος δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάνει λόγο για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν τη χώρα. Υπάρχει κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα, να προσαρμοστούμε στα καινούργια δεδομένα. Και όχι να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Ας πούμε, δεν δικαιολογείται να έχουμε πυρκαγιές όπως αυτή στο Μάτι, όπως είχαμε στην Πελοπόννησο παλιότερα, και ενώ παίρνουμε τα μηνύματα που μας δίνει η φύση, αν θέλετε, και η πραγματικότητα, μαζί και οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν στη χώρα μας, και εμείς να μην ασχολούμαστε, για παράδειγμα, με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, που είναι το πιο σημαντικό θέμα, αν θέλετε, στο ζήτημα αυτό που αφορά τη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πράγματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή και με τον τομέα τον οποίο εγώ ξέρω καλύτερα, ας πούμε, τα δασικά οικοσυστήματα, μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί κάτι το εξαιρετικό, εκτός από τις δασικές πυρκαγιές, που είναι όμως ένα πιο σύνθετο φαινόμενο. Δεν σεβόμαστε τίποτα, δεν υπάρχει ηθική. Υπάρχει ένας μεγάλος μηδενισμός. Δεν το σέβεται, ενώ είναι το σπίτι του στην ουσία, πετάει σκουπίδια, δεν προσέχει. 18 μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου για τη μείωση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς στην Ελλάδα και την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους, οι Έλληνες μειώνουν τη χρήση λεπτής πλαστικής σακούλας. Ωστόσο, οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων και πολλά καταστήματα προωθούν σακούλες με περισσότερο πλαστικό, χωρίς την ίδια ώρα να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Έτσι, καταλήγουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο πλαστικό, καθώς η αλλαγή στη συνήθειά μας συνίσταται στην αλλαγή του πάχους της σακούλας, όχι στην πραγματική μείωση του αριθμού της. Αξίζει να αναφερθεί ότι λίγες ημέρες νωρίτερα ένας διαφορετικός διάλογος για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Καβάλας πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ιμαρέτ με την παρουσία του Πέτρου Κόκαλη, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και επικεφαλής της πολιτικής κίνησης Κόσμος. Ναι, είναι πολλές οι κρίσεις που αφορούν την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Νομίζω, κατά δικιά μου άποψη, η πιο κρίσιμη, η πιο άμεση και η πιο σπουδαία, θα έλεγα, είναι η κλιματική κρίση, η οποία επηρεάζει το σύνολο των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, από την τροφή, το νερό και βεβαίως τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πολύ καλό καταρχήν ότι υπάρχουν στόχοι, διότι μας δείχνουν το δρόμο προς τα που πρέπει να βαδίσει η ανθρωπότητα. Είναι προφανές ότι αυτός ο δρόμος είναι για άλλους πιο δύσβατος και για άλλους πιο εύκολος. Εξαρτάται από την πολιτική θέση και την θέση που έχει κάθε κυβέρνηση για αυτά τα θέματα.